σωτέρα, να την κρίσω το Σεραφείμ. Είναι αδιαφόρο σε όλο οντεκούσα, είναι όντου Θεό το πως εμεγαλύνομαι. Φαινόταν ολοκάθαρα. Ένα κάτασπρο περιστέρι ήταν δικό μας. Ήταν 25 του Μάρτη του 1921, μέρα του Ευαγγελισμού. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εκείνη την ημέρα συμπληρωνόταν 100 χρόνια από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Θυμάμαι τη Θεία Λειτουργία. Με κόπο συγκρατούσαμε τα μάτια μας από τα δάκρυα. Μεγάλη γιορτή η σημερινή. Ο Ρωμιός λίγες φορές στην ιστορία του είχε την ευκαιρία να κλάψει από χαρά όπως σήμερα. Αν μέσα σε 100 χρόνια από μια πατημασιά καμένης γης που ελευθερώσαμε γίναμε ένα κράτος που πατάει σε 3 υπήρους και βρέχεται από 5 θάλασσες, δεν υπάρχουν όρια για το που μπορεί να φτάσει ο λαός μας. Αρκεί να εξωστρακίσει από τη ζωή του την κατάρα της διχόνοιας. Καλό μεσημέρι και του χρόνου. Και του χρόνου. Τα παιδιά φάγανε? Ναι, κυρία. Έχουν ξαπλώσει ήδη. Ωραία. Η κυρά Σεβαστή στην κουζίνα του σπιτιού μας ετοίμαζε ψαρόσουπα. Thank you.
Οι τελευταίες στιγμές του Προβλήτα ήταν τραγικές. Η φωτιά της Σμύρνης έκαιγε τη Σμύρνη και είχαν συγκεντρωθεί όλοι στην παραλία. Δυνατότητα διαφυγής δεν υπήρχε. Όσοι προσπάθησαν να πλησιάσουν τα ξένα καράβια τα οποία ναυλογούσαν αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, απομακρύνονταν και μάλιστα βιαίως. Αυτοί κατεβήκαν όλοι στο λιμάνι, νομίζανε πως θα τους πάρουν τα βαπόρια, γιατί έτσι πάνε στα νησιά. Χίο, Μυτιλίνη, Σάμος, εκεί. Αλλά αυτοί ο κόσμος ύπευτε στη θάλασσα και πηγαίνανε και πιάνανε το βαπόρι, τα σίδερα εκεί για να τους πάρουν. Και πηγαίνανε και τους χτυπούσαν τα χέρια και πέφτανε και πνιγόντουσαν. Ήταν και ο παππούς μου μαζί με αυτούς. Ο παππούς μου έφυγε κολυμπώντας από την Τουρκία και πήγε στη Σάμο κολυμπώντας. Δεν ξέρω πόσες ώρες κολυμπούσε. Στη Σμύρνη δεν ήταν μόνο τα 150 που λένε 160.000 Έλληνες. Είχε κατέβει ένας ορός προσφυγιά, 250.000 με 300.000. Πρόσφυγες είχε η Σμύρνη όταν και γότανε. Και ήταν όλοι κατέβηκαν στην παραλία, στη θάλασσα. Έβλεπαν τα καράβια, 36 καράβια πολεμικά στο λιμάνι. Κανείς δεν πήρε κανέναν. Δεν μιλάω για κόψιμο χεριών και σματιστάνταρα. Δεν σταματάω εκεί. Κανείς δεν πήρε κανέναν. Δύο άνθρωποι βρέθηκαν. Ένας Αμερικάνος, ο Άζα Τζένιξ, ο οποίος και έσωσε όλο τον πληθυσμό. Γιατί τα καράβια μας ήταν αργμένα στη Μυτιλίνη και τα χαμπάριζαν. Φοβόταν να πάνε μήπως τα πιάσουν οι Τούρκοι. Κι όμως ένας απλός υπάλληλος της ΧΑΝ, Αμερικάνος, έσωσε όλο τον πληθυσμό. Και μια γυναίκα, η γιατρίνα, η Έστερ Λαβζόη, αυτή και δεν έκανε θαύματα. Για μέρες στην παραλία της Σμύρνης, όταν πέθαιναν από πείνα και όταν λέει «εγώ μόνη μου ξεγέννησα πάνω από 200 γυναίκες με το γετό πρόωρο». Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί έγκαιρα ο πληθυσμός. Θα μπορούσε να αντιταχθεί μια στοιχειώδης άμυνα στην περίμετρο της Σμύρνης για να κρατήσει κάποιο διάστημα, μερικές μέρες έστω, γιατί όταν ο πλαστήρας στη μάχη του Σαλιχλή συγκράτησε τους Τούρκους ένα διάστημα, έσωσε γύρω στους 20-30.000 ανθρώπους από τη Φιλαδέλφεια. Και τους έσωσε διότι οι Τούρκοι υποχώρησαν κάποιο με τη μάχη του Σαλιχλή, συγκρατήθηκαν και υποχώρησαν. Υπήρχε μια ολόκληρη ιεραρχία, η ιεραρχία Αδριανούπολης, η οποία είχε μεταφερθεί από την Θράκη στην Σμύρνη για την ενίσχυση του μετόπου, η οποία δεν κατέβηκε καν από τα πλοία, δεν πρόφθασε να κατέβει καν από τα πλοία. Υπήρχε αυτή η ιεραρχία, η οποία θα μπορούσε να προβάλλει μια αντίσταση στην περίμετρο της Σμύρνης. Ακόμα και τα πλοία, τα πολεμικά πλοία τα οποία υπήρχαν στο λιμάνι της πλοίας, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για να προβάλλουν κάποια αντίσταση και να κερδίσουν μερικές μέρες. Και να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το κράτος, το ελληνικό κράτος, ό,τι έκαναν οι Βρετανοί στη Δουνκέρκη. Να επιστρατεύσουν την τελευταία ψαρόβαρκα, το τελευταίο καΐκι, το τελευταίο καράβι, τους πάντες. Να επιστρατεύσουν κάθε πλεούμενο μέσο για να πάρουν τον πληθυσμό από τη Σμύρνη πριν μπουν οι τσέτες και πριν μπει ο τουρκικός στρατός μέσα. Δεν το έκαναν. Έμειναν απληροφόρητοι. 5 μέρες πριν μπει ο Κεμάλ στην Σμύρνη, ο Αριστάτηγος Χατζανέστης έκανε δήλωση στην εφημερίδα Θάρρος, στη Σμυρνέικη εφημερίδα Θάρρος, και τους είπε: «Μην ακούτε που λένε ότι σε 5 μέρες και σε 10 μέρες θα μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Ούτε σε 10 μήνες δεν πρόκειται να μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη». Ενώ ο Στεριάδης φρόντισε να μεταφέρει τα αρχεία του και το ταμείο του, και αυτό είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, ότι ήταν έντιμος. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν έντιμος. Πρόκειται να μεταφερθεί και το αρχείο του και το ταμείο στην Ελλάδα, αλλά δεν φρόντισε για τον ανθρώπινο στοιχείο, για τους ανθρώπους. Τους άφησε στην τύχη τους και τους άφησε στο μαχαίρι του Τούρκου. Είμαι από προσφυγική οικογένεια και έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά από τους παππούδες μου να μιλάνε για το Στεριάδη. Μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παράφρον, ο οποίος ήταν σκληρός, ο οποίος ήταν στα ψυχοπαθολογικά όρια προσωπικότητας. Αυτά είναι όμως από ανθρώπους οι οποίοι
ήταν πολίτες, απλοί πολίτες και οι οποίοι έβλεπαν, ας πούμε, τα πράγματα εξωτερικά. Εκείνο που βγαίνει από την όλη ιστορία είναι πως ένας άνθρωπος κατάφερε να έχει απέναντί του όλο τον κλήρο, τον πυροβολήτη Χρυσόστομο της Σμύρνης και όλο τον ανώτατο κλήρο. Όλους τους στρατιωτικούς, όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς είχε απέναντί του. Είχε απέναντί του όλη την γραφειοκρατία της, της αρμοστίας, όλη την γραφειοκρατία της αρμοστίας, είχε απέναντί του όλους τους προκρίτους της Σμύρνης. Όλοι ήσαν εναντίον του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Ο άνθρωπος είχε μεν κάποιες διηγητικές ικανότητες, ήταν υπερβολικά σκληρός, είχε επιτύχει στην Ήπειρο που είχε διατελέσει το 1917 διοικητής Ήπειρου, αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος υπερεύαινε τα όρια, υπερεύαινε τα εσκαμμένα. Καυχότανε ότι είχε σπάσει 12 ράβδους χτυπώντας, όταν ήταν στην Ήπειρο, ότι είχε τσακίσει 12 ράβδους χτυπώντας πολίτες ή ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έκαναν διάφορα παραπτώματα. Ο Βενιζέλος του είχε εμπιστοσύνη, διότι ο Στεργιάδης ήταν Ηρακλειώτης, δικηγόρος Ηρακλειώτης και μάλιστα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθόμαστε στην ίδια καρέκλα και εγώ μερικά χρόνια σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, είχε δύο αδερφούς οι οποίοι είχαν σφαγή από τους Τούρκους. Στη σφαγή, τη μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου του 25 Αυγούστου του 1898, είχε συμμετάσχει στο κίνημα του Θερήσου και γνωρίστηκε με τον Βενιζέλο. Μετά, επιστρέφοντας στο Ηράκλειο, όταν οι Άγγλοι είχαν την επίβλεψη του Ηρακλείου, την κατοχή του Ηρακλείου, φυλακίστηκε επί ένα χρόνο και εκεί φαίνεται ότι ήρθε σε κάποια εφαρμή τους Άγγλους. Γι' αυτό και φέρεται ότι ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Τώρα, το πόσο αυτό επαληθεύεται από γεγονότα είναι δύσκολο, εκτός από το τελευταίο γεγονός ότι το βρετανικό θωρυκτό Σιδηρούς Δούξ τον παρέλαβε από τη Σμύρνη την μία μέρα πριν μπει ο Κεμάλ στη Σμύρνη και τον απομάκρυνε στη συνέχεια με ένα ρουμάνικο πλοίο προς την Κωνσταντινούπολη. Ήταν λοιπόν μια ψυχοπαθολογική προσωπικότητα η οποία ενώ στα στενά διοικητικά του καθήκοντα ήταν επιτυχής, ήταν μια πλήρης περιφρόνηση προς το ανθρώπινο στοιχείο. Το ανθρώπινο στοιχείο δεν το λάμβανε καθόλου υπόψη του. Για να καταλάβετε, μερικές μέρες πριν καταληφθεί η Σμύρνη, στις 16 του μήνα, στις 16 του Αυγούστου, είχε σταλεί ένας αντιπρόσωπος, νομίζω ο Γεώργιος Παπανδρέου, στη Σμύρνη για να δει τι γίνεται, πώς πάει το πράγμα. Και όταν του είπε ότι ετοιμάζει να στείλει, η Σμύρνη έχει τελειώσει και ότι τα πράγματα όλα, τα αρχεία όλα, ετοιμάζεται να τα στείλει στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχε ειδοποιήσει όλους τους διοικητές των επαρχιών να ετοιμάσουν τα αρχεία και να ετοιμαστούν και αυτοί, διότι θα φύγουν για την Ελλάδα. Και όταν το ρώτησε ο Παπανδρέου, γιατί φροντίζει για τα αρχεία, οι Έλληνες τι θα γίνουν, οι Μικρασιάτες Έλληνες τι θα γίνουν, λέει, δεν με αφορά το θέμα. Μα θα τους φάξω και μάλ. Να τους φάξω και μάλ. Καλύτερα να τους φάξω και μάλ παρά να έρθει αυτός ο συρφετός στην Ελλάδα. Αυτή ήταν μια απάντηση του αρμοστού, του υπεύθυνου για τη ζωή και την περιουσία των Ελλήνων στη Σμύρνη. Αχ, παιδί μου. Πεθαίνανε τον κόσμο και ζούσανε αυτοί. Θάνατός μας η ζωή τους. Με αυτή τη γη που την πατούμε όλοι, μέσα θα μπούμε όλοι κάποια στιγμή. Σώθηκαν κάποιοι, ναι, μα κουβαλούσαν πάντα την πύρινη σφραγίδα εκείνης της ημέρας. Αυτός ο θρήνος δεν έσβησε ποτέ. Και πώς να σβήσει? Γι' αυτό και δεν έπαψαν να μιλούν για τις σφαγές, τη βία, τις τραυματικές εικόνες που έζησαν στην καταστροφή, αλλά και πριν από αυτή. Ταπεινωθήκαμε αφάνταστα. Πριν όμως από τον τακτικό στρατό, πήγαιναν οι τσέτες. Οι τσέτες οι οποίοι ήταν άτακτο στρατό, δηλαδή η αντάρτηση, ό,τι καν θέλανε. Προηγούνταν λοιπόν αυτοί από τα χωριά που περνούσαν, σφάζανε, ατιμάζανε, κλέβανε, ό,τι θέλανε κάνανε, δεν τους έκανε κανείς έλεγχο.
Και μετά, επειδή τους έβαζαν αυτούς μπροστά, γιατί δεν θέλανε ο τακτικός στρατός να κατηγορηθεί ότι κάνει τέτοιες καταστροφές. Και μπήκανε λοιπόν μια Παρασκευή, που λέει η μητέρα μου, οι τσέτες. Με τα άλογα, με τα γιαταγάνια έτοιμα. Και πήγαιναν στα σπίτια, δώσε μου τόσα λεφτά, δώσε μου τόσες λίρες. Και αν δεν είχαν οι άνθρωποι να τα δώσουν, πήγαιναν. Αλλά καθώς μπαίνανε οι τσέτες στο χωριό, έφευγαν οι άνθρωποι. Γιατί έβαλαν φωτιά, συγχρόνως έβαλαν τη φωτιά στο χωριό. Έφευγαν και έπιασαν τα βουνά. Από τα βουνά, τις παραλίες, δυο-τρεις μέρες έκαναν σε ένα αμπέλι, πήγαν στην παραλία. Αλλά μετά ήρθαν οι Τούρκοι και τους μάζευαν. Βγήκαν έξω, ήρθε μετά ο τακτικός στρατός και τους μάζεψε και τους πήγε. Φέκαμε, μου έλεγε η μητέρα μου, όπως είναι τα κοπάδια τα βόδια, έτσι, κοπάδι ολόκληρο, δεξιά και αριστερά, έφυποι οι στρατιώτες και τους πήγαιναν κοπάδι ολόκληρο. Μάλιστα, καθώς πήγαιναν, μου έλεγε η μητέρα μου, μια κοπέρα βγήκε από ένα σπίτι, τι ταλαιπωρία θα είχε υποστεί, τρέχοντας και κλαίγοντας και μπήκε μέσα στο κοπάδι εκεί όπου πέφταν. Τους πήγαν λοιπόν στα Αλάτσατα. Η μητέρα μου ήταν 12 χρονών και την κούρεψαν από τον πάτο τελείως. Και την ημέρα, τη νύχτα έκανε το αγόρι και την ημέρα έκανε το κορίτσι. Τη νύχτα λοιπόν φορούσαν ένα παντελονάκι και με το κουρεμένο κεφάλι περνούσε για αγόρι, γιατί κινδύνευε να την πάρουν οι Τούρκοι. Κάθε βράδυ πήγαν οι Τούρκοι και έκαναν έφοδο και έπαιρναν κορίτσια. Μια αδερφή της μητέρας που ήταν πιο μεγάλη, την είχαν κάνει, λέει, προσκέφαλα. Την τυλίξαν σε μια κουβέρτα ότι ήταν τα προσκέφαλα για να μην την πάρουν. Μια άλλη, η αδερφή της μητέρας μου, είχε, όπως έφευγαν να σωθούν, τους πυροβολούσαν και είχε πάρει εδώ μια σφαίρα στο χέρι και ήταν μπλάβο το χέρι της μέχρι εκεί πέρα και μόλις θα ερχόταν κάποιος Τούρκος, δείχναν το χέρι το πονεμένο να την αφήσει, πως ήταν άρρωστη. Η άλλη είχε μωρό στην αγκαλιά και το τσιμπούσε το μωρό να κλαίει και του λέγανε του Τούρκου ότι μωρό έχει και κλαίει. Δηλαδή προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποφύγουν, τουλάχιστον οι κοπέλες, οι νεαρές, να αποφύγουν τον βιασμό των Τούρκων. Από εκεί πήγαν και μάζεψαν όλους τους άνδρες που ήταν πάνω από 14 χρονών και τους πήρανε εχμαλώτους. Η είσοδος του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη απελευθέρωσε τις δυνάμεις του κακού. Οι σφαγές, οι εκτελέσεις, οι πνιγμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη για πολλές μέρες, για πολλές εβδομάδες. Μέχρι σήμερα οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν εξακριβωθεί απολύτως. Όμως, θα πρέπει να τις ημέρες της πυρκαγιάς και για λίγες εβδομάδες τα θύματα να ξεπέρασαν τις 70.000. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήταν και ο αντρικός πληθυσμός που από ηλικίας 18 έως 45 ετών εκτοπίστηκε στα κάτεργα της Ανατολίας. Εκεί πρέπει να έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι από την πείνα, τις κακουχίες και τις εκτελέσεις. Ταυτόχρονα βέβαια την ίδια περίοδο εξελισσόταν η μεγάλη σφαγή, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Εκτός βέβαια
και από τους πληθυσμούς που έφευγαν κυνηγημένοι μαζί με τον ελληνικό στρατό από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Η κοινωνία των εθνών το 1926 είχε αποτιμήσει συνολικά τους πληθυσμούς που έχασαν τη ζωή τους από το 1914 μέχρι το 1923, τους ελληνικούς πληθυσμούς. Υπάρχει επίσημη έκθεση και τους αναβιβάζει στο 1 εκατομμύριο. Τι είναι μια επίσημη έκθεση της κοινωνίας των εθνών που ήταν πρόδρομος του ΟΗΕ και προφανώς δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει δεδομένου ότι προέρχεται από ένα οργανισμό τρίτο και η έκθεση αυτή συντάχθηκε πολύ μετά την Κρασιάτικη καταστροφή. Γεννήθηκα 28 Οκτωβρίου το 1920. Από ό,τι βλέπω στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς μου, βαφτίστηκα την ίδια μέρα που γεννήθηκα. Το όνομά μου, Ελευθερία. Ήταν επιλογή της μητέρας μου το όνομα αυτό. Ελευθερία. Και έπρεπε να πάρω το όνομα του Βενιζέλου. Ελευθερία. Άλλη στο χωριό δεν υπήρχε. Δεν ήταν συνηθισμένο όνομα αυτό στην Ιωνία. Ο Βενιζέλος, όταν αποφάσισε την επέκταση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία, την κατάληψη της Σμύρνης, είχε μαζί του τους τρεις κορυφαίους ηγέτες του κόσμου. Πήγε επομένως στη Μικρά Ασία ο Βενιζέλος, πρωτίστως για να διασώσει τα 2 εκατομμύρια τους Έλληνες και βεβαίως να εκμεταλλευτεί την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, κλήθηκε να αποφασίσει ποια θα ήταν η επιλογή του. Να διαφορήσει για το ελληνικό στοιχείο το οποίο είτε είχε διωχθεί είτε είχε εξοριστεί ή να δώσει εντολή επέκτασης της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Στις διαπραγματεύσεις της ειρήνης στο Παρίσι που άρχισαν το τέλος του 1918 ο Βενιζέλος εμφανίστηκε με ισχυρά χαρτιά. Ότι είχε κερδίσει μια πανευρωπαϊκή ακτινοβολία. Η στάση του στη διάρκεια του πολέμου
οι φοβερές δυσκολίες που πέρασε εξαιτίας των αντιδράσεων που συνείδησε στο εσωτερικό στην περίοδο του εθνικού διχασμού, τον είχαν αναβιβάσει σε ένα κορυφαίο ηγέτη, αγαπημένο θα έλεγα, των ευρωπαϊκών πολιτικών ηγεσιών. Βενιζέλος προσερχόταν στη διάσκεψη της ειρήνης, έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την προστασία του αλήτρου του ελληνισμού, τον οποίο στο μυαλό του μέσα τον είχε διαχωρίσει σε τρεις κύκλους, τρεις ομόκεντρους κύκλους. Στον πρώτο κύκλο είχε τις περιοχές τις οποίες διεκδικούσε άμεσα και οι περιοχές αυτές ήταν η Θράκη, η Ιωνία και τα νησιά Ήμβρος και Τένεδος. Στο δεύτερο κύκλο είχε καταχωρήσει τις περιοχές οι οποίες δεν μπορούσαν να διεκδικηθούν άμεσα, όμως εάν προχωρούσε η συνθήκη των Σευρών θα μπορούσαν να διεκδικηθούν στο μέλλον. Και τέτοιες περιοχές ήταν η Κύπρος και τα Δωδεκάνησα. Στο τρίτο κύκλο είχε κατανείμει τις περιοχές στις οποίες δεν ήλπιζε να έχει δυναμική παρέμβαση ισχύως, αλλά θα προστάτευε τον ελληνισμό, τον απόδημο ελληνισμό, τον ελληνισμό αυτόν τον αλήτρωτο, με λειτουργικά μέσα. Ο Βενιζέλος είχε τεράστιο κύρος, είχε μεγάλη επιρροή, ασκούσε μεγάλη επιρροή και στους τρεις μεγάλους της εποχής του, και στο Λόιντ Τζόρτζ και στον Κλεμανσό και στον Ουίλσον. Στην προκειμένη περίπτωση εκμεταλλεύτηκε τη δυσαρέσκεια αυτών και των τριών κατά των Ιταλών, οι οποίοι είχαν ενεργήσει πραξικοπηματικά και είχαν καταλάβει το Φιούμε, τη σημερινή Ριέκα της Κροατίας, και την Ατάλια, την κοιλάδα του Μεάνδρου ποταμού στην Μικρά Ασία, και ήταν και περίπου έτοιμοι να προχωρήσουν για να καταλάβουν και την Σμύρνη, την οποία σε μια παλιά συνθήκη της Μοριένης είχαν υποσχεθεί το 1917 οι σύμμαχοι ότι θα την παραχωρούσαν. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν ο Βενιζέλος αυτή την δυσαρέσκεια και το να προφθάσουν τους Ιταλούς πριν παρέμβουν στην Σμύρνη, έπεισε τους συμμάχους, το Λόιντ Τζόρτζ κυρίως, ο οποίος τον πήρε τηλέφωνο μια μέρα της 29 Απριλίου και του είπε, έλα μπορείς να έρθεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Foreign Office. Ο Βενιζέλος του λέει, μπορώ αμέσως. Και πράγματι σε μισή ώρα ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας και όταν το ρώτησε ο Λόιντ Τζόρτζ, έχεις έτοιμο στρατό? Βεβαίως, του είπε ο Βενιζέλος, έχω έτοιμο στρατό ανά πάσα στιγμή. Γιατί? Και του εξήγησε ότι θέλει να στείλει το εκστρατευτικό σώμα της Ελλάδος στη Σμύρνη. Με την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 19, ήταν μια μέρα ενθουσιασμού, μια μέρα πανηγυριού για τους Έλληνες. Οι Τούρκοι όμως είχαν προετοιμαστεί ήδη από την προηγούμενη, είχε κυκλοφορήσει ότι θα έφτανε ο ελληνικός στρατός και είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη. Μάλιστα είχαν ανάψει σε ορισμένα μέρη φωτιές, είχαν κάνει διαδηλώσεις κλπ. Προετοιμαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν δυναμικά τον ελληνικό στρατό. Την επόμενη μέρα λοιπόν
ενώ χρειάστηκε από τις 7 μέχρι τις 7.30 ώρα να αποβιβαστεί η πρώτη μεραρχία με μέραρχο τον Νικόλαο Ζαφυρίου, ξέσπασαν τα ραχές στις 10 η ώρα. Οι Τούρκοι οι οποίοι ήταν στους στρατώνες, στους τουρκικούς στρατώνες, ήταν στο διοικητήριο, ήταν στις φυλακές, ήταν σε διάφορα πλοιάρια τα οποία ήταν στον κόλπο στο λιμάνι της Σμύρνης, άρχισαν να πυροβολούν. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν βαρυπινίτες, τους οποίους είχαν απελευθερώσει το προηγούμενο βράδυ οι Ιταλοί, οι οποίοι έλεγχαν τις φυλακές. Τον έλεγχο των φυλακών στη Σμύρνη τον είχαν οι Ιταλοί, οι οποίοι απελευθέρωσαν τους κρατουμένους και οι οποίοι εγκληματικά στοιχεία πυροβολούσαν και σκότωσαν αρκετούς. Έγιναν λοιπόν και από την πλευρά την ελληνική, την αντίδραση την ελληνική, συνέβησαν ορισμένα ακραία γεγονότα. Αυτό κατετάραξε τον Βενιζέλο, ο οποίος δέχθηκε την επίκριση των συμμάχων, των θανατά της Επιτροπής, της Μαχικής Επιτροπής, και αντέδρασε άμεσα σε αυτήν την ανταρσία, σε αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Έστειλε αμέσως τον Ρέπουλη, τον Εμμανουήλ Ρέπουλη, τον έστειλε αμέσως στη Σμύρνη. Στις 4 του μήνα ήταν στη Σμύρνη ο Ρέπουλης, ο οποίος διέταξε αμέσως ανακρίσεις, έγιναν ανακρίσεις, συγκροτήθηκε στρατοδικείο και κρίθηκαν ένοχοι διάφοροι, μεταξύ των οποίων δύο οι οποίοι καταδικάστηκαν εις θάνατο και εκτελέστηκαν. Δύο Έλληνες στρατιώτες, δύο Εύζανοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν εις θάνατο και εκτελέστηκαν. Στα γεγονότα αυτά τραυματίστηκαν 5 Έλληνες στρατιώτες, σκοτώθηκαν 5 Τούρκοι, τραυματίστηκαν 5 αξιωματικοί και 8 στρατιώτες Τούρκοι και ένας αριθμός, ο οποίος γύρω στα 47 άτομα διάφοροι, οι οποίοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Δηλαδή τα γεγονότα πήραν μεγάλη έκταση και ο Βενιζέλος, ο οποίος αντιμετώπιζε την κριτική και περνούσε από την κρίση των συμμάχων ότι μπορεί ο ελληνικός στρατός να επιβάλλει την τάξη και ότι μπορεί να κυνηγήσει η διοικητική μηχανή να λειτουργήσει κανονικά. Γι' αυτό και αμέσως διέταξε αμέσως να φύγει ο Στεργιάδης από την Ελλάδα και να πάει στην Σμύρνη για να λάβει την αρμοστία, ως ύποπτος αρμοστής. Στις 8 του μήνα ο Στεργιάδης βρέθηκε στη Σμύρνη, γιατί λόγω της σοβαρότητας των γεγονότων τα οποία εκτελήχθηκαν και τα οποία οι σύμμαχοι τα επέρριψαν στην Ελλάδα ότι ενήργησε με υπερβάλλουσα σκληρότητα. Ο Βενιζέλος δεν σκόπευε να προχωρήσει εκτός των ορίων της περιοχής που του είχε δοθεί με την εντολή του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου. Ακόμα και όταν δοκίμαζε η δύναμη κατοχής, δοκιμαζόταν από τους Τσέτες και από άλλες δυνάμεις οι οποίες συνεργούσαν και συνεχεία έβγαιναν έξω από τα όρια τα οποία είχε καθορίσει η εντολή και δεν μπορούσε να τους κυνηγήσει ο ελληνικός στρατός. Ακόμα και παρά το σχετικό αίτημα που είχε επιβάλει ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος, ο Βενιζέλος χρειάστηκε ένα ολόκληρο χρόνο από το 19 μέχρι τον Ιούνιο του 20 για να δώσει εντολή να προχωρήσει ο ελληνικός στρατός και να εξεδρώσει τις αντιστάσεις οι οποίες υπήρχαν στα γειτονικά μέρη. Και έτσι τον Ιούνιο του 20 ο Παρασκευόπουλος προχώρησε και κατέλαβε τη γραμμή Πάνδρομος Προύσα Κίος. Τη γραμμή αυτή. Βγήκε δηλαδή έξω από τα όρια των 20 περίπου χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων τα οποία του είχε παραχωρήσει η εντολή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ήταν δηλαδή διστακτικός να επεκταθεί έξω από τα όρια της εντολής τα οποία είχε πάρει. Ο γιος του, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Την περίοδο των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, ο Σοφοκλής ζούσε για ένα διάστημα στο Λονδίνο και μάλιστα είχε περάσει από μία ασθένεια που ήταν μάλλον σοβαρή και υποχρεώθηκε ο πατέρας του να διακόψει τις διαπραγματεύσεις και να μεταβεί στο Λονδίνο. Όταν συνεχίστηκε μάλλον οι επιχειρήσεις και κορυφώθηκαν τον Ιούλιο του 1920, ο Σοφοκλής ζήτησε από τον πατέρα του την άδεια να μεταβεί στο μέτωπο. Και όντως έφυγε από το Λονδίνο, πήγε στο μέτωπο, επικεφαλής μιας πυροβολαρχίας και ήταν αυτός που εισήλθε εις την Προύσα
που ήταν μια πόλη που είχαν θαυτεί οι κορυφαίοι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έβγαλε φωτογραφία στον τάφο ενός από τους σουλτάνους, την οποία μάλιστα δημοσίευσε μια αγγλική εφημερίδα, η Daily Mail, σχολιάζοντας ότι ο πατέρας αγωνίζεται στη Δύση και ο γιος στην Ανατολή. Το 1920, όταν ένα τμήμα του Κεμαλικού στρατού επιτέθηκε κατά των Άγγλων στα στενά των Δαρδανελίων, ήταν ένα μικρό τμήμα αγγλικό στα στενά των Δαρδανελίων, το αγγλικό τμήμα σώθηκε χάρη στην επέμβαση του ελληνικού στρατού, ο οποίος διέλυσε στην κυριολεξία τις κεμαλικές δυνάμεις και διέσωσε τους Βρετανούς από το διασυρμό και την αιχμαλωσία. Η Ελλάδα ήταν πανίσχυρη με ένα πενταπλάσιο στρατό από τον Κεμαλικό, με όπλα και εφόδια τα οποία ήταν απολύτως επαρκή για να ανταπεξέλθει στις κρίσιμες στιγμές που ακολουθούσαν. Και βέβαια υπήρχε μία εμπειροπόλεμη στρατιωτική ηγεσία η οποία δεν είχε δοκιμάσει μέχρι τότε την παραμικρή ήττα. Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου. Φεύγοντας από την Ελλάδα στην εξορία, ο Βενιζέλος άφηνε μία χώρα με πανίσχυρο διεθνές μέτωπο. Ουδής από τους συμμάχους έθετε θέμα αποχώρησης της Ελλάδας από τη Μικρά Ασία, μέχρι τότε δηλαδή που ήταν πρωθυπουργός. Και στο στρατιωτικό πεδίο οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού είχαν κυριολεκτικά συνταράξει στη θέμελα το κεμαλικό στρατόπεδο. Άνοδος του Κωνσταντίνου το θρόνο ήταν μία απόφαση του ελληνικού λαού την οποία δεν δέχτηκαν ποτέ οι Αγγλογάλοι. Ούτε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δεδομένου ότι υπήρχε τέτοια απέχθεια απέναντι στον βασιλιά και σε επίπεδο συμβολικό η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έβλεπε την επάνωδο του Κωνσταντίνου στο θρόνο ως επάνωδο των γερμανόφιλων στην εξουσία, την επαύριο ενός παγκοσμίου πολέμου που είχε στοιχήσει 20 εκατομμύρια νεκρούς. Η Κρήτη κυρίως ενίσχυσε το βόρειο μέτωπο. Είχε μεγάλες απώλειες. Μεγάλες απώλειες. Έδωσε ένα βροντερό παρόν, γιατί ήταν όλοι βενιζελικοί. Να σκεφτείτε ότι στην επιστράτευση που έκανε ο Βενιζέλος από την Κρήτη παρουσιάστηκε περίπου το 70%, από την Πελοπόννησο το 25%, από τη Στερεά Ελλάδα λίγο παραπάνω. Και γυρίζουν τα πράγματα, πολεμάνε δηλαδή οι βενιζελικοί και έρχεται το παλάτι
και φέρνει τα πάνω κάτω. Θέλει να πάρει αυτό το στεφάνι της δόξας, αλλά έχει υποσχεθεί να απολύσει στρατιώτες. Κυβερνούν οι αντιβενιζελικοί, μετράει στην ψυχολογία. Παροπλίζεται ο στρατός για ένα ολόκληρο χρόνο. Από το Σεπτέμβρη του 21 μέχρι την άνοιξη του 1922, ο στρατός μας στην πρώτη γραμμή δεν έχει χάσει καμία μάχη, είναι όμως παροπλισμένος, αδρανής. Γιατί? Γιατί δεν έχουν προμήθειες. Έχουμε από το Ρέθυμνο 432 νεκρούς ρεθεμιώτες στο Μικρασιατικό μέτωπο. Όσους δεν είχαμε σε όλους τους άλλους πολέμους εκείνης της περίοδου. Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Βαλκανικούς, συν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν βάλουμε όλους τους νεκρούς στρατιώτες, τους ρεθεμιώτες, είναι λιγότεροι από 432. Έχουμε και τα ονόματα. Οι άλλοι νομοί, Χανιά και Ηράκλειο, ακόμα περισσότεροι. Ανάλογα με τον πληθυσμό τους, αρκετά περισσότεροι. Και η μικρασιατική καταστροφή έχει υπεύθυνους και πολιτικούς και στρατιωτικούς. Στο πολιτικό πεδίο, το μεγάλο σφάλμα ήταν να συνεχίστηκε η πολιτική Βενιζέλου χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την οποία η πολιτική αυτή, με την οποία η πολιτική αυτή εφαρμοζόταν. Όταν είχαν προειδοποιήσει οι σύμμαχοι ότι δεν πρέπει να επιστρέψει ο βασιλιάς, διότι εάν επιστρέψει ο βασιλιάς, σταματάει αμέσως κάθε υποστήριξη, τόσο στρατιωτική όσο και οικονομική, προς την Ελλάδα. Και ο βασιλιάς επέστρεψε με το δημοψήφισμα στις 22 του Νοέμβρη. 1η Νοεμβρίου έγιναν εκλογές, 22 έγινε το δημοψήφισμα. Μέγα σφάλμα. Θα μπορούσε να καθυστερήσει, να γίνει αργότερα. Ακόμα και να μην έρθει, να μην επιστρέψει ο βασιλιάς, να επιστρέψει κάποιος από τους γιους του. Η συνέχιση λοιπόν της πολιτικής, χωρίς της πολιτικής της Μικρασίας, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ήταν ένα μέγιστο σφάλμα και έθεσε αμέσως απέναντί του τους συμμάχους, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ζητούσαν και αφορμή, ζητούσαν και να πιαστούν από κάπου για να απομακρυνθούν, διότι είχαν ήδη αναπτύξει σχέση με τον Κεμάλ. Στο στρατιωτικό τομέα έγιναν σφάλματα επίσης, διότι επιχειρήθηκε η επιχείρηση προς Άγκυρα σε μια απόσταση δηλαδή από 400 χιλιόμετρων από τις μικρασιατικές ακτές, να προχωρήσουν σε μια ενδοχώρα η οποία είχε εχθρικό πληθυσμό, η οποία είχε αναπτυγμένο αντάρτικο κίνημα, η οποία είχε δυσμενείς συνθήκες και είχε επίσης συγκοινωνιακό δίκτυο ανεπαρκές. Και με ανεπαρκείς δυνάμεις, ακόμα η διοίκηση της στρατιάς ήταν στη Σμύρνη, 400 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, όταν ο Κεμάλ ήταν στην πρώτη γραμμή, ο Κεμάλ Ατατούρκ, με τον επιτελάρχη του Φευζή και τον Ισμέτη Νονού και από το παρατηρητήριο παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επίθεσης στην πρώτη γραμμή. Ο αρχιστράτηγος, ο δικός μας, ο Χατζανέστης, ήταν 400 χιλιόμετρα πίσω. Έκανε το σφάλμα επίσης να καταργήσει τα συγκροτήματα, το βόρειο και το νότιο συγκρότημα, και να υπαγάγει τα σώματα στρατού και τα τρία σώματα στρατού, το Α, το Β και το Γ, κατευθείαν στον ίδιο. Και έπρεπε δηλαδή ο ίδιος να επεμβαίνει και όχι ο τοπικός διοικητής του Α ή του Β συγκροτήματος που υπήρχε μπροστά του. Άλλο σφάλμα ήταν ότι ήταν
δεν είχε γνώση της κατάστασης ο αρχιστράτηγος. Εξεδηλώθη η επίθεση στα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου. Η πρώτη διαταγή που δόθηκε από τον αρχιστράτηγο ήταν το απόγευμα στις 4 η ώρα, όταν πλέον είχαν εκλονιστεί οι δύο ιεραρχίες του μετόπου και η διαταγή αυτή απαγόρευε στο δεύτερο, στο Β' Σώμα Στρατού να δώσει την ενάτη ιεραρχία, να παραχωρήσει την ενάτη ιεραρχία στο πρώτο σώμα για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Τούρκων, διότι κλονιζόταν οι δύο ιεραρχίες του μετόπου, η πρώτη και η τετάρτη. Δεύτερον, η δεύτερη διαταγή, η οποία ήρθε το βράδυ στις 10.30 το βράδυ, αντί να ενισχύσει το Α' Σώμα Στρατού, διέτασε να ετοιμαστεί το Β' Σώμα Στρατού για να εκτελέσει αντεπίθεση. Όταν οι ιεραρχίες είχαν πλέον κλονιστεί και είχαν ανατραπεί, οι ιεραρχίες του μετόπου, αυτός διέτασε αντεπίθεση, η οποία θα ήθελε τουλάχιστον 2 μέρες. Δηλαδή δεν είχε γνώση, η στρατιά δεν είχε γνώση του τι ακριβώς γινόταν στο μέτωπο. Στρατιωτικά σφάλματα λοιπόν μεγάλα και από τον αρχιστράτηγο, στρατιωτικά σφάλματα ότι διατήρησαν το μέτωπο αυτό, το αναπτυμμένο μέτωπο των 730 χιλιόμετρων, ενώ θα μπορούσαν να είχαν συμπτυχθεί στη γραμμή του Εσκισεκύρ για να έχουν, ας πούμε, να εξοικονομήσουν δυνάμεις και να δημιουργήσουν εφεδρεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια επίθεση. Ο παππούς μου είχε στη σκάλα του Μπουρλά, ήταν πιο μέσα τα σπίτια, όλος ο Μπουρλάς, ήταν πιο μέσα. Και είχε καφενείο στη σκάλα του Μπουρλά, έτσι λέγεται, το λιμάνι να το πούμε εκεί. Δίπλα ήταν το σπίτι του Σεφέρη. Η γιαγιά μου ήταν στο σπίτι και είχε 4 αγόρια και 1 κόρη. Εκείνη μαγείρευε, είχαν το καθητή της στο σπίτι της, όλο άσπριζε γιατί της άρεσε ο ασβέστης. Και καθόταν στο σπίτι, έκανε το φιντέ της, έκανε μαγειροψήματα ό,τι ήταν και ήθελε να τα καθαρίσει, τις φασόλες, τα κουτιά, όλα αυτά. Και έραβε αυτά, σακουλάκια. Και βάζε μέσα τα κουτιά, τα ρομπίθια, όλα αυτά και είχε να... Στην αποθήκη μέσα έχει μια κρεμάστρα. Κοίτα. Η μαμά μου ήταν 3 κορίτσια. Και είχαν ένα αγόρι, αλλά μωρό. Και αυτοί ξεσηκωθήκαν και τις κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Τρέχανε από εδώ, τρέχανε από εκεί. Και τα μωρά, είχα τα μωρά τώρα, η μάνα μου κάτσε το μωρό. Η αδερφή της η μεγάλη ήταν κάπου 18 χρονών. Και επειδή μαζεύανε τα κορίτσια οι Τούρκοι, τη βάλανε πανιά στην κοιλιά της να κάνει τη βαρεμένη και μια μαντήλα στο κεφάλι της, μου φαίνεται πως είναι κοριτσάκι. Και πήγαιναν μια μεριά στην άλλη. Και είπαν τώρα όλοι αυτοί που ήταν όλοι μαζί φευγάτοι και πήγαιναν από εδώ και από εκεί και κρυβόντουσαν, είπαν όσοι έχουν μωρά, να τα αφήσουνε. Να τα αφήσουνε γιατί κλαίγανε, δεν είχαν να φάνε. Και κλαίγανε και του λέει, δεν θα μας ακούσουν τώρα οι Τούρκοι και μας κατασκοτώσουν εδώ πέρα. Και λέει τώρα η γιαγιά μου, γιατί ο παππούς μου τον είχαν πιάσει οι Τούρκοι. Λέει, τι θα γίνει τώρα, λέει, τι θα κάνουμε. Και είχε πάρει η μαμά μου ζάχαρη και λίγο ψωμάκι μαζί και ένα τουλπάνι. Και ύπησε για να μην κλείσει το μωρό, του έκανε μια ρόγα, σαν τη ρόγα. Βάλε το ψωμάκι, το όβρεξε, τη ζαχαρίτσα και το τρουπάνι μέσα και το έδωσε και τα φύγανε σε ένα δέντρο με άλλα παιδάκια μαζί. Άμα γυρίσαν τώρα, πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, ξαναπεράσαν από το ίδιο μέρος. Και τα φύλαγε, λέει, ένας σκύλος. Ένας μαύρος σκύλος που λέγεται τα παιδιά.
Αλλά πού να τα πάρουνε, δεν μπορούσαν να τα πάρουνε, φοβόντουσαν όλοι. Σου λέει θα ακούσουν τώρα τα κλάματα, θα καταλάβουν και μας θερήσουν όλους. Πολλές φορές βρισκόταν κάποιες παρέες που όχι από τα παράλια, πιο μέσα λίγο, που κατέβαιναν κυνηγημένοι. Είχαν τα μωρά που έκλαιγαν και τους πρόσδιναν τη θέση. Κάποια μωρά τα παράτησαν. Οι μανάδες εξαναγκάστηκαν από την παρέα να το αφήσουν. Άφησαν. Έχω γνωστό παράδειγμα, ο οποίος τον έφτασα εγώ σε μεγάλη ηλικία και μου έλεγε την ιστορία του. Εμένα με άφησε η μάνα μου κάτω από ένα δέντρο, μέσα στα χόρτα, και με βρήκε μια άλλη παρέα που περνούσε και με μάζεψαν και σώθηκα. Ύπνε που παίρνει τα παιδιά, έλα παρέ και τούτο, μικρό μικρό σου το δώσα, μεγάλο φέρε μου το. Ο το μωρό μου. Η μαμά μου είχε με την πλησή στο στόμα, τίποτα δεν ήφερε. Γιατί δεν μπορούσανε, άσε που τους, τους ψάχνανε και τους παίρνανε τα... Ό,τι χρυσαφικά είχαν, ό,τι πράγματα αξία τους, τα παίρνανε, δεν τα αφήνανε. Φεύγοντας από το σπίτι τους, από το χωριό τους, η μητέρα μου, που ήταν 12 χρονών, της ανέθεσε να σηκώνει ένα πάπλωμα. Και σήκωνε λοιπόν ένα πάπλωμα, ο καθένας κάτι έπαιρνε στον νόμο και έφευγε. Αυτά ήταν όλα όσα μπόρεσαν να πάρουν φεύγοντας. Δεν συζητούσε πολύ η πεθερά μου για τη Σμύρνη. Γιατί είχαν πάει στη Γαλλία. Σε σηκωθήκανε και μετά μόλις γυρίσανε και πήγανε στη Σμύρνη, γίνηκε ο ξεσηκωμός. Και δεν θέλει να θυμάται τίποτα, δεν ήθελε να θυμάται τίποτα. Απ' την άνοιξη του 22 έχουμε τον κόσμο μοιρασμένο. Οι μισοί λένε αποκλείεται ο στρατός μας να χάσει από τους Τούρκους. Δεν χάνουμε τον πόλεμο. Οι άλλοι μισοί έλεγαν δεν πάμε καλά. Έκαναν πρόταση και οι Ευρωπαίοι να αδειάσει Μικρασία από ελληνικό στρατό, οπότε τα πράγματα σκοτίνιαζαν. Την άνοιξη λοιπόν κατά τον Απρίλιο έρχονται στο Ρέθυμνο δύο επιστολές. Η μία απευθύνεται στο Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου και η άλλη στο Σύλλογο Κυριών. Και λένε ότι σας παρακαλούμε βοηθήστε μας οικονομικά γιατί προσπαθούμε να οργανώσουμε την άμυνα για τη Σμύρνη. Άλλο πρόβλημα αυτό, την οποία δεν τη δεχόταν ο Στεριάδης με τίποτα, παρά τους αγώνες του Χρυσοστόμου. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα μηνύματα για τον απλό λαό, για τον αδιάβαστο που μαθαίνει αυτό το πράγμα,
κάτι δεν πάει καλά. Εξελίσσονται τα πράγματα σιγά σιγά. Έρχεται το καλοκαίρι, 18 Ιουλίου υπογράφουν ένα βασιλικό διάταγμα το οποίο λέει απαγορεύεται η προσέλευση ομαδικός αφυκνουμένων στην Ελλάδα χωρίς διαβατήρια. Μέχρι που έρχονται στο Ρέθμνο τα μηνύματα ότι σπάει το μέτωπο, γίνεται μια επιτροπή με επικεφαλής το Μητροπολίτη και κάποιες και τις αρχές και λένε πώς θα υποδεχτούμε και πόσοι θα έρθουν, τι θα κάνουμε. Λένε αν θα έρθουμε θα τους πάμε στην τάδε εκκλησία, στο τάδε σχολείο. Δεν ήξεραν ούτε αριθμό ούτε τίποτα. Είχε σπάσει το μέτωπο. Και ξαφνικά έρχεται το Πατρίς και ξεφορτώνει 2.800 πρόσφυγες. Η πρώτη ομαδική άφιξη των προσφύγων τον Αύγουστο του 1922 μας έγινε γνωστή με ένα δημοσίευμα, πολύ λιτό δημοσίευμα της νέας εφημερίδας ιδιοκτησίας Ιωάννη Μουρέλου. Ο κύριος όγκος όμως του προσφυγικού πληθυσμού που έφτασε στο Ηράκλειο δίδεται το Σεπτέμβριο του 1922. Ακολούθησαν σποραδικές αφίξεις το 1923 και το 1924. Το 1925 δίδεται επίσης μία ομαδική άφιξη προσφύγων από την Καπαδοκία, οι οποίοι είχαν μείνει στην Ήπειρο, αλλά λόγω της ελονοσίας μετεγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο. Και το 1927 προσφύγων της Ελεύχειας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν επίσης στο νομό Ηρακλείου. Και αυτοί βρίσκονταν στην Ήπειρο, όπως και οι Καπαδόγιας. Υπήρξε μια συνεχής κίνηση των προσφύγων, δεν ήταν κάτι στατικό. Δηλαδή υπήρχε μετακίνηση από τον ένα νομό στον άλλο, από την πόλη στην επαρχία, από την επαρχία στην πόλη, από την Κρήτη σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως παραδείγματος χάρη στα Γιάννητσά. Υπήρχε μια συνεχής κινητικότητα. Και οι δύο γονείς μου είναι από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου από τα Βουβλά, η μητέρα μου από τη Μαγνησία. Είχαν γνωρίσει την τουρκική σκληρότητα και απανθρωπιά από πολύ νωρίς, από τον πρώτο διωγμό. Το 1914 η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από τη Μικρά Ασία κρυφά, διότι οι δύο μεγάλοι γη της οικογένειας θα στρατεύονταν στον τουρκικό στρατό, στα περίφημα αμελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, από τα οποία δεν γύριζε κανένας. Όσοι πηγαίναν εκεί ήταν σίγουρα καταδικασμένοι σε θάνατο. Φύγανε λοιπόν εκεί και επειδή ο παππούς μου, ο οποίος ήταν Δημήτριος και αυτός, ο οποίος είχε έρθει στην Κρήτη και παλιότερα, διότι είχε αρχίσει στην Κρήτη καλλιέργεια της Σουλτανίνας και ερχόντουσαν αυτοί οι οποίοι γνωρίζανε καλά το θέμα και δείχνανε, μαθαίνανε εδώ πώς κλαδεύουν, πώς καλλιεργείται, τι κάνουν, δηλαδή τις εργασίες σχετικές με τη Σουλτανίνα. Και είχαν έρθει κάποιες φορές στην Κρήτη και γνώριζαν την Κρήτη, η οικογένεια δηλαδή γνώριζε την Κρήτη. Αφού πήγανε λοιπόν στην Χίο για κάποιο διάστημα, ήρθαν μετά, βρήκαν ένα καράβι, πήγαν στον Πειραιά και από τον Πειραιά ήρθαν στην Κρήτη. Εδώ έμειναν περίπου ένα εξάμηνο στην Κρήτη, σε διάφορες δουλειές. Ένας θείος μου έκανε κάρβουνα, ένας άλλος έκανε ασβέστη και πουλάγε για να επιβιώσουν. Ήταν αγώνας επιβίωσης. Και μετά από 6 μήνες περίπου αρρώστησε και πέθανε ο παππούς, ο οποίος έχει ταφεί εδώ στο Ηράκλειο. Thank you.
βγάλανε από τα σπίτια μας. Μας διώξανε από τον τόπο μας. Αφήσαμε το χωριό μας, τις περιουσίες μας. Η Παναγία οδήγησε τα βήματά μας εδώ. Τα από πού είσαστε? Από τα Βουρλά, από τη Μικρασία. Έλληνες είμαστε. Γυρίσουμε, μάνα. Φοβάμαι, μαμά. Μη φοβάσαι. Πάρε και ο νέος του πίνει τα κοπέλια αργά. Να είσαι καλά. Το καλό να πας. Όλα καλή. Το καλό. Η οικογένεια είχε ένα σύνδεσμο, είχε μια φιλία και φύγανε από εδώ, πήγανε στο πλοίο και πήγανε στη Μασαλία και από τη Μασαλία πήγανε στην Άντ. Εκεί έμειναν σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από το 14 μέχρι το 18 έμειναν εκεί. Εργαζόντουσαν σε εργοστάσιο παραγωγής οβίδων, πυροβολικού. Όταν τελείωσε ο πόλεμος το 18 και πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, είπαν και αυτοί, να πάμε και εμείς στην πατρίδα μας. Φτιάξαν τις περιουσίες τους, τα αμπέλια τους, διότι ήταν αμπελουργοί, τα αμπέλια τους. Και όταν ήρθε η πρώτη συγκομιδή, τον Αύγουστο του 22, αναγκάστηκαν να φύγουν κακήν κακώς. Και είχαν την πρόνοια να μην πιστέψουν, είχαν κάνει οι Βουρλιώτες πρόκριτοι με τους Τούρκους πρόκριτους των Βουρλών, είχαν κάνει μια συμφωνία. Θα τους προστατεύσουν για τον ελληνικό στρατό που πιστοχωρούσε και προέβαινε και σε πράξεις βίας, θα τους προφύλασαν οι Έλληνες πρόκριτοι, τους Τούρκους, και οι Τούρκοι θα προφύλασαν τους Έλληνες μετά που θα ερχόταν ο τουρκικός στρατός. Αυτή ήταν μια συμφωνία που είχαν φτιάξει μεταξύ τους. Είχαν την πρόνοια να μην βασιστούν σε αυτήν την συμφωνία και φύγανε μια μέρα προτού μπουν οι Τούρκοι στα Βουρλά. Διότι οι Τούρκοι στα Βουρλά έκαναν ό,τι έκαναν και Σμύρνη. 3.000 εξοντώθηκαν, έκαψαν τα Βουρλά, κρέμασαν ιερείς, τύφλωσαν ιερείς, έκαναν αποτρόπαια πράγματα. Έφυγαν λοιπόν από εκεί και ήρθαν στην Κρήτη. Πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο νομό Ηρακλείου μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι μερικοί πρόσφυγες προέρχονταν από περιοχές που ήταν τουρκόφωνες και μιλούσαν την τουρκική γλώσσα, ήταν οπαδοί του κόμματος των Φιλελευθέρων, όπως και η κοινωνία του Ηρακλείου, και είχαν και εξειδίκευση εργασίας. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία τους βοήθησαν να ενταχθούν στην ηρακλειώτικη κοινωνία. Άστα κουμπάρε. Μεγάλη ιστορία. Ερχόμαστε από τη Μικρά Ασία, από τα Βουρλά, αν έχεις ακουστά. Ξυπνήσανε πάλι λύκοι και δεν αφήνουνε τίποτα όρθιο. Καίνε, σφάζουν, ρημάζουν, βιάζουν. Στρατεύουνε τα παιδιά μας στο Τούρκικο. Αδερφέ, ελάτε κάτι, θα ξεκουρέσετε. Να είσαι καλά. Δεν μου λες, κουμπάρε, αμπέλια υπάρχουν εδώ? Σε βέβαια υπάρχουν.
Έρχονται μάλιστα εδώ οι δικοί σας και δείχνουν στην τόπη στους οικοκυρίους πώς να τα καλλιεργούν. Κι εγώ ξέρω να καλλιεργώ. Να σ' αφήσω την οικογένεια να πάω να ψάξω για κάνα μπέλι. Μετά τους πήρανε από εκεί και τους πήγανε στο Τζεσμέ για να φύγουν. Τους βάλανε σε μια μαούνα μέσα, ένα καράβι, δεν ξέρω τι ήταν, μεγάλο καράβι. Και μάλιστα η γιαγιά μου λέει, η μητέρα τώρα, η γιαγιά μου, ρώτησε τον Τούρκο που ήταν στο καράβι, πού θα μας πάτε, εφέντη, να πάτε στην Ελλάδα να χορτάσετε λαχανίδες. Έβγαλε στη Λίμνο. Τη Λίμνο είχαν πάει στον πρώτο διωγμό, διότι είχαν και τον πρώτο διωγμό. Το 14 έγινε ο πρώτος διωγμός και είχαν πάει στη Λίμνο. Και ήξεραν εκεί την περιοχή, έμειναν στη Λίμνο. Ένα χρόνο έμειναν στη Λίμνο, αλλά δεν μπορούσαν να μείνουν στη Λίμνο. Έγινε η ανταλλαγή των μυθισμών. Είχε γίνει στη στήλη της Λουζάνης και έπρεπε να πάνε να εγκατασταθούν κάπου. Έμειναν, γιατί φύτεψαν καπνά στη Λίμνο τον πρώτο χρόνο. Εν τω μεταξύ, παντρεύτηκαν τα αδέρφια της μητέρας μου. Η μια της αδερφή, η οποία ήταν έγκυος, πέθανε από τις καρκουσίες. Άλλη μια την παντρέψανε με ένα άλλο χωριανό τους. Έπρεπε να δουν πού θα πάνε. Πήγανε στην Πάτρα. Η μητέρα μου έλεγε ότι στην Πάτρα την πήγανε υπηρέτρια σε ένα σπίτι, 12 χρόνια τώρα, αλλά έκλειζε, συνέχεια έκλειζε και τη διώξανε, την πήρανε πίσω. Πήγανε λέει και μάζευαν χόρτα από εκεί γύρω γύρω και τα πήγανε και τα πουλούσανε, χτυπούσαν τις πόρτες και πουλούσανε τα χόρτα. Η αδερφή της που είχε παντρευτεί είχαν πάει στην Ιεράπετρα και τους είπαν ότι στην Ιεράπετρα είναι καλά, διότι έχει... Έχει χαρούπια, έχει ελιές, έχει χαρουπιές και ό,τι μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Και τέριαζε ο τόπος με τον τόπο τους. Ήταν παραλιακό μέρος, βέβαια το Ρίζ δεν ήταν 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, αλλά είχαν επικοινωνία με τη θάλασσα. Απήγαιναν λοιπόν στην Ιεράπετρα που ήταν καλά. Το καράβι που τους έφερε, καράβι τώρα, καράβια της εποχής, δεν θα τα κάνουν καράβια. Το καράβι λοιπόν που τους έφερε, σταμάτησε, τους έβγαλε στην Παχιάμο. Εδώ στην Ιεράπετρα δεν είχε λιμάνι, στην Παχιάμο υπήρχε κάτι ένα υποτυπώδες λιμάνι, αν και βέβαια δεν πήγαινε μια βάρκα και τους έπαιρνε από το καραβάκι και ό,τι ήταν αυτό και τους έβγαζε έξω. Όταν βγήκαν λοιπόν στην Παχιάμο, ήρθαν μερικοί από εκεί από το χωριό με τα γαϊδουράκια τους να τους βοηθήσουν να πάρουν τα πράγματά τους, αλλά δεν είχαν τίποτα πράγματα, δεν είχαν τίποτα. Ο καθένας ό,τι είχε πάρει το βολούσε πάνω του. Και ξεκίνησαν με τα πόδια να έρθουν στην Ιεράπετρα. Όταν λέει έφτασαν εκεί στο ύψωμα που φαίνεται η Ιεράπετρα, ευχαριστήθηκαν διότι είδαν τη θάλασσα, είδαν έφορο τόπο πεδιάδα, είδαν πρασινάδα διότι είχε ελιές και είπαν ότι εδώ καλά είναι, θα ζήσουμε. Καλά. Ήρθαν λοιπόν εδώ στην Ιεράπετρα και πήγαν εδώ στο τζαμί. Καμιά 20 οικογένειες νομίζω ήταν στο τζαμί. Η μητέρα μου πήγαν στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ στη θάλασσα κάπου εκεί. Όπου βρήκανε άδειο σπίτι, όπου βρήκανε... δηλαδή, πήγανε, τους τοποθετήσανε κάπου, εδώ στον τζαμί που ήταν 20 οικογένειες, βάζανε ένα τσεντόνι, δεν ξέρω κάτι, και κάθε οικογένεια είχε ένα κομμάτι. Ξεσηκωθήκανε, φύγανε, η μαμά μου ήταν 12 χρονών, πήγανε, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος ήρθανε στην Ελλάδα. Και μετά ο παππούς μου, τη μαμάς μου, ο πατέρας πήγανε στην Καλλικράτεια και καθίσανε. Ψάχνοντας, γιατί είχε χαθεί η γιαγιά, ναι, είχε χαθεί
Και λέγανε οι Τούρκοι τη σκοτώσαν. Και ξαναπαντρεύτηκε ο παππούς. Και μετά η μαμά μου ρωτώντας τότε, μήπως είδες την τάδε, μήπως είδες το τάδε. Έμαθε ότι ήταν εδώ στο Ηράκλειο. Και ήρθε στο Ηράκλειο. Είχε πάρει ο παππούς κλήρο στον Αϊγιάννη και στα Βενιζέλη από κάτω. Και πηγαίναμε στα μπέλια τους εκεί. Ο μπάς δεν πήρε γιατί ήταν μικρός. Τσαρδάκα τη λέγανε την καλύβα. Η νενέ μου έριχνε νερό κάτω με τη βούρτσα και τα άσπριζε να μην έχει σκόνη καθόλου. Είχαν σκάψει τη γη, είχαν βάλει ένα πιθάρι μέσα, βάζανε νερό για να είναι κρύο, δροσερό. Την τσαρδάκα την είχαν ντύσει γύρω-γύρω με παλιά σεντονάκια, αλλά η λάμπανε σαν τον ήλιο. Είχε σακουλάκια κρεμασμένα όλα τις τα όσπρια. Και όταν την πάμε. Το μισό αμπέλι από τον Άι Γιάννη πάνω ψηλά, το είχε δώσει στον μπαμπά μου και στη θεία. Ήταν να βγούμε ψηλά να φωνάζουμε, παππού, από πού να έρθουμε. Κατεβείτε από τον Τερέ. Ο Τερές ήταν από την Γνωσό, το βάθος εκείνος που έρχεται μέχρι το νέο κημητήριο. Κατεβαίναμε κάτω χαμηλά και πηγαίναμε πάνω και πηγαίναμε στο αμπέλι. Ήταν όμορφα. Πολύ ωραία ήταν. Φτωχά, αλλά πολύ όμορφα. Ο πάπος μου έλεγε στον πατέρα μου, Μανώλη, σαν θα ανοίξει σκάλα των βουρλών και έχω πεθάνει, θα με κάψεις και θα φας τη στάχτη να τη γυρίζεις όλα τα βουρλά. Δεν πίστευαν ότι δεν θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Νόμιζαν ότι θα γυρίσουν με το καλό στην πατρίδα όταν τα πρώτα χρόνια έκαναν παρέα και έπιναν. Με το καλό στην πατρίδα, έλεγα. Με το καλό στην πατρίδα, δεν θα γύρισαν στην πατρίδα. Πολλοί φύλαξαν τα κοιλιά τους κάτω από, ξέρω, ή φύλαξαν τα χρυσαφικά τους ή κάπου, διότι γύρισαν. Thank you.